Ένα 15χρονο κορίτσι βίωσε έναν ανίποτο εφιάλτη καθώς τη βίασαν 20 άντρες, μεταξύ αυτών και 4 ανήλικοι, σε διάστημα 8 ημερών. Επίσης, ένα φρικιαστικό έγκλημα διαπράχθηκε στην Ουκρανία όπου 62χρονος βίασε και στραγγάλισε 7χρονη. Όπως μεταδίδουν οι Times of India, δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για αμέλεια καθήκοντος, γιατί καθυστέρησαν χαρακτηριστικά να αναλάβουν δράση. Το κορίτσι οδηγήθηκε από έναν φίλο της στην πόλη για να της αγοράσει υποτίθεται μια καινούρια σάκα, την πήγαν σε ένα πάρκο και τη βίασαν ομαδικά και ο εφιάλτης της κακοποίησης συνεχίστηκε και σε άλλα σημεία για τις επόμενες 8 μέρες. Το περιστατικό έλαβε χώρα στα τέλη Φεβρουαρίου. Φρίκι, 38χρονος βίασε 12χρονη η 9ωρη οδύσσια κακοποίησης, φώτο βίντεο. Ένας διεστραμμένος 38χρονος κατάφερε να παρασύρει και να βιάσει ένα 12χρονο κορίτσι από το Σίδνεϊ στο αμάξι του, υποβάλλοντάς το σε μια 9ωρη οδύσσια κακοποίησης. Επίσης, σοκ προκαλεί η ιατροδικαστική έκθεση της εξέτασης για τις δύο ανήλικες που έπεσαν θύμα βιασμού στο Ήλιον από δύο άντρες, οι οποίοι τις παρέσυραν, τις μέθησαν και στη συνέχεια με τη χρήση βίας βίασαν τη μία και ασέλγησαν εις βάρος της άλλης. Η Daily Mail Australia κατάφερε να αποκτήσει τους ανατριχιαστικούς διαλόγους ανάμεσα στον 38χρονο Brett John Gallaghan, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε τον βιασμό της ανήλικης και του θύματος. Το αρπακτικό προσφέρθηκε να πάρει το παιδί από το πάρκο στο αμάξι του για να της φορτίσει το κινητό στο σπίτι του, όπως ακούστηκε στη δικαστική αίθουσα, «Θα πάμε για 10 λεπτά και μπορώ να σε γυρίσω πίσω», της είπε ο άντρας. Ο Gallaghan αντιμετωπίζει κάθειρξη 20 ετών για το έγκλημα που έκανε τον περσινό Απρίλιο. Ο άντρας είδε το κορίτσι να κάθεται έξω από ένα πάρκο και προσφέρθηκε να την πάρει στο αμάξι του. Ο άντρας έπιασε συζήτηση με το παιδί, ρωτώντας τη κάποια στιγμή τι ώρα είναι. Εκείνη του είπε πως δεν ξέρει, μιας και είχε κλείσει το κινητό της. Αν θέλεις να το φορτίσεις, έλα να σε πάρω στο αμάξι, το σπίτι μου είναι μόλις 5 λεπτά πιο κάτω. Εκείνη τον ρώτησε, δεν μπορώ να περιμένω απλώς εδώ. Ο Gallaghan δικαιολογήθηκε πως δεν μπορούσε να φέρει εκεί τον φορτιστή και την έπεισε να τον ακολουθήσει στο αμάξι. Της είπε μάλιστα πως δεν μπορούσε να της κάνει κακό, καθώς το αυτοκίνητο τον περίμενε η κόρη του. Το θύμα πέρασε μια ανατριχιαστική περιπέτεια που κράτησε 9 ώρες. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 9 Απριλίου. We'll be right back.